Το τελευταίο διάστημα στην περιοχή Ρίζα Κόρου, κοντά στο χωρωτό Μυκηναϊκό τάφο, η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως ένα νέο εντυπωσιακό οικοδόμημα της Μυκηναϊκής περιόδου, το οποίο και συνιστά τμήμα ενός εκτεταμένου οικιστικού κέντρου. Το πρώτο που ανακαλύπτεται στην Κεφαλονιά. Κύριε Βασιλάκη, συγγνώμη, επειδή αναφέρει διάφορα στοιχεία εδώ, θα τα αναφέρετε εσείς. Γιατί αναφέρει κάποια στοιχεία εδώ από τη βλέπω. Ναι, ναι. Ο ηθήνων της ανακάλυψης και δόκτωρ της προϊστορικής αρχαιολογίας κ. Βασιλάκης μας ενημέρωσε για τη βαρύτητα της δεδομένης ανακάλυψης, η οποία προσδίδει νέες διαστάσεις αναφορικά με τη Μυκηναϊκή περίοδο στα νησιά μας. Ωστόσο αυτό δεν είναι το μοναδικό επίτευγμα των αρχαιολογικών ερευνών τα τελευταία έτη. Στην νοτιοανατολική Κεφαλονία έχουν ανακαλύψει ανεξίτηλα ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας που αφορούν στον πολιτισμό πολλών αιώνων. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν. Το σπήλαιο Δράκαινα, όπου η αρχαιολογική έρευνα αναγνώρισε ή και επιβεβαίωσε την τελευταία 20ετία, 1992 και εξής, μέσω συστηματικών επιφανειακών ερευνών και ανασκαφικών εργασιών, σημαντικά και ενδιαφέροντα κατάλοιπα, αλλά και μνημεία της διαχρονικής παρουσίας και δραστηριότητας του ανθρώπου από τη μακρινή παλαιολιθική και νεολιθική εποχή μέχρι και τους ιστορικούς χρόνους, τόσο στην παράκτια ζώνη από τον Μπόρο μέχρι και τη Μούντα, όσο και στη λεκάνη των Τζανάτων. Τα αποτελέσματα των ανασκαφών στο σπήλαιο Δράκαινα έχουν γίνει γνωστά τόσο στην εγχώρια όσο και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα μέσω σειράς δημοσιευμάτων των μελών της πολυμελούς ομάδας μελέτης του σπηλαίου σε συνέδρια και αρχαιολογικά περιοδικά.